Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε την εκπομπή Ελεύθερων το Εύψυχον, το οποίο, όπως σε κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνουμε, σημαίνει ότι για να είσαι ελεύθερος πρέπει να είσαι και γενναίος. Το θέμα της εκπομπής μας, εν όψη για της Μεγάλης Εβδομάδος, η οποία έρχεται ως ονούπο, είναι το Άγιον Φως του Παναγίου Τάφου. Και για να συζητήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό και επίκαιρο θέμα, έχουμε κοντά μας τον γνωστό σε όλους σας πατέρα Άγγελο Αγγελακόπουλο, τον κληρικό της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, τον οποίο και καλωσορίζω. Πάτερ μου, ευλογείτε, καλώς ήρθατε. Ο Κύριος να σας ευλογεί, καλώς σας βρήκα και εγώ για ακόμα μία φορά. Και πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό το φλέγον θέμα, λόγω και κάποιου γεγονότος το οποίο θα μας περιγράψετε στη συνέχεια, το οποίο έγινε προσφάτως και αφορά το Άγιον Φως. Μπορείτε να μας κάνετε αρχικώς μία εισαγωγή στο θέμα? Βεβαίως. Η ιστορία της συκοφαντίας και του ψεύδους συνεχίζεται και επί των ημερών μας με αργυρώνητους δημοσιογράφους, πολιτικούς αλλά και εκκλησιαστικούς παράγοντες, οι οποίοι χρηματοδοτούνται κάθε χρόνο λίγες ημέρες πριν από το Πάσχα και παρουσιάζουν αστήρικτες και ψεύτικες επινοήσεις, χιλιοϋπομένες και χιλιοεξευτελισμένες στην διάρκεια των αιώνων, για να πλήξουν την πίστη των ανθρώπων στον Χριστό και στην Εκκλησία Του. Μάλιστα. Και ας μας επιτρέψει η αγάπη σας να αναφερθούμε σε κάποια τέτοια περιστατικά, προτού έρθουμε στο κύριον θέμα της σημερινής εκπομπής για το Άγιον Φως. Όπως κάθε χρόνο, οι αιρετικοί Ιεχωβάδες, οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά που λέμε, έτσι και φέτος γιορτάζουν, λέει, αυτή την επέτειο του θανάτου του Ιησού. Μάλιστα. Από αυτό και μόνο να καταλάβει κανείς πόσο αντίχριστοι και αιρετικοί είναι. Γιατί εμείς, έτσι, ναι μεν τιμούμε τον θάνατο του Ιησού, αλλά για τους Ορθοδόξους, εμάς τους Ορθοδόξους, δεν είναι το κέντρο βάρους η Σταύρωσης, είναι η Ανάσταση. Σωστά. Εμείς εορτάζουμε πάνω απ' όλα την ζωηφόρο και λαμπροφόρο Ανάσταση. Ενώ αυτοί εδώ οι ταλέποροι άνθρωποι μέσα στην πλάνη τους, βλέπετε ότι αυτοί γιορτάζουν τον θάνατο. Δηλαδή χαίρονται που πέθανε ο Χριστός. Μάλιστα. Ένα άλλο περιστατικό. Δεν παραδέχονται, λέει, την Ανάσταση οι Ιεχωβάδες, έτσι? Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Ένα άλλο περιστατικό είναι τα τελευταία χρόνια που οι άθεοι σε όλο τον κόσμο, ως αντίπεινα να το πω ή αντιπερισπασμό στον δικό μας τον μυστικό δείπνο που τελούμε την ανάμνησή του την Μεγάλη Πέμπτη, και σε κόντρα με την νηστεία που έχουμε αυτές τις ημέρες, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, αυτοί λοιπόν οι άθεοι, που ουσιαστικά είναι αντίχριστοι, δεν είναι άθεοι, ακριβώς, καλούνε, ακούστε τώρα τον κόσμο, καλούνε τον κόσμο σε ένα δείπνο, λέει, κρεοφαγίας. Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή. Ναι. Ακριβώς τα αντίθετα. Έτσι. Επίσης. Τώρα είναι της μόδας και στην Ελλάδα, έτσι, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Έχει έρθει και στην Ελλάδα, εννοείται. Όπως έρχονται όλα. Όλα τα στραβά του πλανήτη τα μαζεύουμε σιγά-σιγά εδώ πέρα. Τα φράγκικα και τα δυτικόπληκτα έρχονται και εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, επίσης, υπάρχει μία αρχαιολόγος ξένη, ναι, ονόματι Τζόντι Μάγνες, ναι, η οποία κατά την διάρκεια του ντοκιμαντέρ του Μόργαν Φρίμαν, «Η ιστορία του Θεού», έτσι λέγεται το, ναι, ντοκιμαντέρ, ισχυρίστηκε τώρα αυτή η κυρία ότι, ακούστε, ο Ιησούς αναστήθηκε μέσα, λέει, από το σώμα του Αδάμ. Πώς το έβγαλε αυτό? Ό,τι σαχλαμάρα. Το έβγαλε αυτό, βέβαια με την λογική της και μόνο, ορθολογισμός δηλαδή, ότι επειδή κάτω από την Σταύρωση, όπως είναι γνωστόν, υπήρχε το κρανίο του Αδάμ, που είχε ταφεί εκεί πέρα ο Αδάμ.
και υπήρχε το κρανίο του Αδάμ. Έτσι λοιπόν το αίμα που έρευσε από την πλευρά του Χριστού έσταξε πάνω στο κρανίο, έτσι λοιπόν ζωοποίησε το κρανίο του Αδάμ και όλων των Αδάμ και ουσιαστικά η Ανάσταση του Χριστού έγινε μέσω του σώματος του Αδάμ. Λες και ο Χριστός δεν είχε σώμα, ας πούμε, για να αναστηθεί δικό του. Ναι. Λοιπόν, ναι. Αυτές είναι οι θεωρίες αυτές της κυρίας. Επίσης, ένα άλλο περιστατικό είναι το εξής, ότι το γνωστό σε όλους μας National Geographic, ναι, το 2006, δημοσίευσε αυτό το λεγόμενο Ευαγγέλιο του Ιούδα. Ναι. Έτσι. Αυτό ναι, βέβαια ναι, δεν είναι κανονικό Ευαγγέλιο. Είναι ένα βιβλίο απόκριφο, καρπός γνωστικισμού των αιρετικών των πρώτων αιώνων, των χριστιανικών. Δεν είναι κανονικό Ευαγγέλιο. Έτσι. Είναι ψευδεπίγραφο. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, για να πλήξουν και αυτοί αυτές τις ημέρες, δημοσίευσε αυτό το δίθεν Ευαγγέλιο του Ιούδα. Έτσι. Τώρα, τον Απρίλιο του 19, ναι, έχει προγραμματιστεί να δημοσιευτεί αυτό το υποτιθέμενο Ευαγγέλιο του Ιούδα σε μια νέα μετάφραση και μελέτη του από το Oxford University Press. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Αντί να προωθούμε την κανονική Αγία Γραφή, το κανονικό Ευαγγέλιο από τους τέσσερις Ευαγγελιστές, βλέπετε, εδώ δίνουν βάρος σε αιρετικά βιβλία και απόκριφα. Επίσης, είναι γνωστές αυτές οι θεωρίες του σιωνιστικού τέρατος που προβάλλονται σε διάφορα συστημικά κανάλια αυτές τις ημέρες, σύμφωνα με τις οποίες θεωρίες υποτίθεται ότι ο Ιησούς ήταν παντρεμένος και είχε σαρκικές σχέσεις με την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή και ότι υποτίθεται η Αγία Μαρία δεν ήταν παρθένος, ήταν πόρνη και όλα αυτά τα φλιναφήματα που εξτομίζουν κάθε χρόνο, που δεν ισχύουν βέβαια. Ένας που έχει γνώση Αγίας Γραφής εννοείται ότι δεν τα αποδέχεται. Η Αγία Μαρία ήταν παρθένος, απλώς έπασχε από 7 δαιμόνια από τα οποία την θεράπευσε ο Κύριος. Ναι. Δεν ήταν πόρνη, ούτε βεβαίως ο Ιησούς, ο Θεάνθρωπος, είχε ανάγκη να συνάψει κάποιες σαρκικές σχέσεις. Έμεινε παρθένος, αρχιπάρθενος, ο αρχηγός των παρθένων. Τι άλλα έχουν πει για τον Χριστό μας, ότι είχε αδέλφια, λένε άλλοι, άλλοι ότι είχε παιδιά, ό,τι κουταμάρα τους έρθει στο κεφάλι, τη βγάζουν μήπως και πιάσει, έτσι. Αυτές είναι θεωρίες που προέρχονται από την αίρεση του προτεσταντισμού, ότι δήθεν είχε αδέλφια. Οι προτεστάντες λένε έτσι. Ναι. Μάλιστα. Είναι γνωστό ότι ο μνήστορο Ιωσήφ, πριν μνηστευθεί την Παναγία μας, ναι, είχε άλλη γυναίκα, είχε πρώτη γυναίκα, ναι, από την οποία έκανε 4 παιδιά. Ναι. Και. Λοιπόν, αλλά είναι από άλλη γυναίκα, δεν είναι από την Παρθένο Μαρία. Ναι. Λοιπόν, και λένε τώρα οι προτεστάντες, επειδή παρερμηνεύουν εκεί πέρα κάποια χωρία της Αγίας Γραφής, ότι είναι πραγματικά αδέλφια, δηλαδή σαρκικά αδέλφια του Χριστού, τα 4 πρώτα, ενώ είναι ετεροθαλή, έτσι. Τίποτα δεν είναι αυτό. Άμα ήταν πατέρας του ο Ιωσήφ, θα ίσχυε. Βέβαια, αυτό λέμε. Υπήρξε πατέρας του Χριστού ο Ιωσήφ, άρα τι λέμε τώρα. Απλώς προστάτης, απλώς μνήστορ. Ακριβώς. Ναι, ναι. Άρα ούτε μία σχέση τώρα, σαχλαμάρες. Βέβαια, όλα αυτά είναι προτεσταντικά. Άλλο. Λοιπόν, επίσης άλλο γεγονός είναι αυτό το οποίο πρόκειται να συμβεί αύριο μεθαύριο, το Σάββατο του Λαζάρου. Αύριο. Αύριο το Σάββατο του Λαζάρου. Στο Παλαιό Φάληρο. Ναι. Και εννοώ για μια μουσική παράσταση η οποία άκουσον έχει ως τίτλο «Ασεβή τροπάρια με τους ήχους της κάναβης». Βέβαια τώρα που νομιμοποιήθηκε η υποτιθέμενη θεραπευτική κάναβη. Έτσι, υποτιθέμενη. Ναι, 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 ναι. Κάνουμε και εκδηλώσεις. Ναι, αλίμονο. Μην χάσουμε. Αλλά κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα πόσο αντίχριστο είναι και αυτό. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε άλλη ορολογία. Αλλά προσέξτε την ορολογία, ασεβή τροπάρια. Με τους ήχους, έτσι, βυζαντινής μουσικής κτλ.
Λοιπόν, και αυτό πρόκειται να γίνει αύριο. Είναι μια εκδήλωση καθαρά αντιχριστιανική, καθαρά για να προκαλέσει το θρησκευτικό συνέστημα ημών των Ορθοδόξων πιστών, ακριβώς στα πρόθυρα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Έτσι. Λοιπόν, και αν δεν κάνω λάθος, κύριε Βασιλιάδη, εσείς με τον αγωνιστικό σύλλογο που έχετε, τους εθνικούς φύλακες, έχετε προβεί σε μία διαμαρτυρία, νομίζω, μέσω επιστολής. Ακριβώς, ναι. Στείλαμε μία επιστολή στον Σεβασμιότατο Νέας Μήνης, στον κύριο Σιμεών, η οποία περιγράφει όλο το γεγονός αυτό με λεπτομέρειες, πού θα γίνει, πότε, τους χορηγούς, οι οποίοι είναι όλοι ύποπτοι, και ζητήσαμε να παρέμβει ώστε να μην πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Βεβαίως, μπράβο, πολύ καλά κάνατε, ναι. Ναι, δεν είχαμε το αποτέλεσμα που θα περιμέναμε, δεν υπήρξε έτσι στεναρά, θα λέγαμε, αντίσταση από μέρους της ιεραρχίας. Και αυτό μας λυπεί ιδιαιτέρως. Περιμέναμε να είναι πιο δυναμική η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Δεν πειράζει, την έλλειψη τόλμης και θάρρους την αναπληρώνετε εσείς, ναι, μέσω αλλά του συλλόγου και μέσω εδώ πέρα του σταθμού. Ναι, απλώς το λέμε για να ενημερωθεί ο κόσμος να μην πηγαίνει εκεί πέρα σε τέτοια ναι, πράγματα. Απλώς εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να το ανακόψουμε αυτό το πράγμα, ενώ ένας Μητροπολίτης θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνει, έτσι. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει βούληση. Μάλιστα. Τέλος πάντων, πάντως είστε απολύτως αξιέπαινοι για την διαμαρτυρία σας αυτή. Εσείς κάνατε το καθήκον σας και από εκεί και πέρα οι ευθύνες βαραίνουν πλάτες άλλων. Είμαστε καλά. Επίσης, να αναφερθούμε και σε μία διαφήμιση του γνωστού Mr. Jumbo, ο οποίος δυστυχώς και αυτός έχει προκαλέσει στο παρελθόν με παρόμοιες διαφημίσεις αλλά και δηλώσεις του τον ελληνικό λαό. Φέτος του ήρθε η φαϊνή ιδέα με τον γνωστό καλλιτέχνη Πέτρο Γαϊτάνο να κάνουν μια διαφήμιση όπου ο καλλιτέχνης δίνεται Πόντιος Πιλάτος, δίνεται Ιούδας και μιλάει μέσω τηλεφώνου, υποτίθεται, για να δεχτεί αυτούς τους ρόλους. Και όταν τελικά του προτείνουν ότι όλο αυτό είναι για να γίνει διαφήμιση της λαμπάδας, ας πούμε, του Τζάμπο, έτσι μετά δέχεται. Ναι. Δηλαδή, ναι, δεν μπορούσαν να βρουν ένα άλλο τρόπο να διαφημίσουν τη λαμπάδα. Έπρεπε να υποδηθούν αυτά τα πρόσωπα, που είναι και προδοτικά πρόσωπα, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Της ιστορίας. Ναι. Λοιπόν, νομίζω αρκετά είναι αυτά που τα παραδείγματα που αναφέραμε. Να έρθουμε τώρα στο Άγιον Φως, όπου όπως και άλλες χρονιές, έτσι και φέτος, υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση του θαύματος του Αγίου Φωτός, που επιτελείται κάθε χρόνο επάνω στον Πανάγιο Τάφο σε σχετική τελετή το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου. Όγκος τεράστιος, οι σχετικές μαρτυρίες από το παρελθόν αλλά και οι σύγχρονες από πρόσωπα που βίωσαν και βιώνουν το θαύμα, τα οποία είδαν και βλέπουν με τα ίδια τους τα μάτια το θαύμα να επιτελείται και έξω ακόμη από τον κατάκλειστο Πανάγιο Τάφο, όπου εισέρχεται μόνο ο Ορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Είδαν και βλέπουν τις δέσμες των κεριών που κρατούν και τα σβηστά καντήλια να ανάβουν μόνα τους. Το φως αυτό το ουράνιο να μην έχει τα πρώτα λεπτά καυστική δύναμη και ενηρπίου οφθαλμού, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να ανάβουν τα κεριά όλων των πιστών που κατακλείζουν την αυλή του ναού της Αναστάσεως και των γύρω οδών και οικημάτων. Ακόμη και αν καθ' υπόθεσιν βρεθεί κάποιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων που για να βγει από την δύσκολη θέση της απιστίας του θα βρει τρόπο να ανάψει με ανθρώπινα μέσα τις δικές του λαμπάδες και θα μεταδώσει κτιστό και υλικό φως, το ουράνιο και άκτιστο φως θα εμφανίζεται έξω
και θα επιβραβεύει την απλή και θερμή πίστη των χιλιάδων πιστών. Μάλιστα. Μπορείτε να μας περιγράψετε το θαύμα του Αγίου Φωτός, Πάτερ. Βεβαίως, το πλέον αυτό γνωστό θαύμα που συμβαίνει κατέτος στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας είναι η εμφάνιση του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα την Μεσημβρία του Μεγάλου Σαββάτου. Σε ειδική τελετή, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, αφού εισέλθει στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου και σφραγιστεί η είσοδός του, αναγινώσκει προσευχόμενος ειδική ευχή. Μετά από λίγο, η κανδύλα που βρίσκεται σβηστή πάνω στην πλάκα του Παναγίου Τάφου ανάβει θαυματουργικός άνευ φανερής αιτίας. Ο Πατριάρχης ανάπτει τις δύο δέσμες κεριών που έχει και μεταδίδει το φως στα πλήθη των πιστών που ίστανται πέριξ του κουβουκλίου. Το φως, δηλαδή η φλόγα που μεταδίδει, είναι μεν θερμό, αλλά για τα πρώτα λεπτά της καύσεως δεν προκαλεί, όπως συμβαίνει φυσικώς, εγκάβματα. Ήδη από την ώρα του εκτάκτου ανάματος μέσα στο κουβούκλιο έχουν ανάψει από μόνα τους και πολλά κεριά πιστών έξωθεν του κουβουκλίου, όπως και όλες οι κανδύλες του χώρου που για τον λόγο αυτό έχουν από πριν σβηστεί. Μερικοί αντιλαμβάνονται πλην του ανάματος των κεριών και μια ιδιαίτερη λάμψη σαν αστραπή να γεμίζει προς στιγμήν τον χώρο. Ακόμη δε λιγότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται πολύ έντονα την παρουσία του θεϊκού φωτός. Το κατέτος επαναλαμβανόμενο αυτό θαύμα μαρτυρείται σε γραπτά κείμενα τόσο ιστορικά όσο και αφηγήσεις προσκυνητών εδώ και αιώνες. Όμως περισσότερο θα μπορούσαν να μιλήσουν γι' αυτό οι αναρρύθμιτοι προσκυνητές που λαμβάνουν πείρα του γεγονότος αυτού κάθε χρόνο, γεγονότος που έχει καταγραφεί επίσης σε φωτογραφίες και μαγνητοσκοπήσεις. Και το βλέπουμε και στο φόντο της οθόνης, έτσι. Βεβαίως, ναι. Τι ακριβώς είναι το Άγιον Φως και πότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά? Το Άγιον Φως εμφανίστηκε για πρώτη φορά την ημέρα που αναστήθηκε ο Χριστός. Όταν αναστήθηκε ο Θεάνθρωπος, ένα υπερκόσμιο φως περιέβαλε το αναστημένο του σώμα, το λεγόμενο άκτιστο φως, το οποίο είναι το φως της θεότητός του. Αυτό το φως γέμισε όλον τον τάφο. Αυτή είναι η πρώτη παρουσία του Αγίου Φωτός μέσα στην ιστορία, την ώρα που αναστήθηκε ο Χριστός, την νύχτα δηλαδή του Μεγάλου Σαββάτου, που τότε ήταν 5 Απριλίου του 33 μετά Χριστόν. Και από τότε μέχρι σήμερα, την ίδια ημέρα, στο ίδιο μέρος, το ίδιο φως εμφανίζεται ως μια υπενθύμηση και μια επαλήθευση της Αναστάσεώς του. Επιπλέον, το Άγιον Φως είναι το μοναδικό γεγονός μέσα στην παγκόσμια ιστορία, το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, την ίδια ημέρα, το Μεγάλο Σάββατο, επί σχεδόν 2 χιλιετίες. Ένα γεγονός, όταν πραγματοποιείται, τελειώνει και δεν επαναλαμβάνεται. Η Ανάσταση του Χριστού είναι το μοναδικό γεγονός της ιστορίας, το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά κάποιον τρόπο δεν έχει τελειώσει. Κάθε Μεγάλο Σάββατο το γεγονός της Αναστάσεως ξαναζωντανεύει και αναβιώνει μέσα από το Άγιον Φως που εμφανίζεται, και όταν λέμε ότι η Ανάσταση αναβιώνει σε κάποιο βαθμό, κυριολεκτούμε κιόλας, διότι την ώρα που εμφανίζεται το Άγιον Φως, εκείνη την ώρα μέσα στο ναό είναι παρόν και ο αναστημένος Χριστός. Κατά συνέπεια, ως απάντηση στο ερώτημα τι είναι ακριβώς το Άγιον Φως, μπορούμε να πούμε ότι είναι το φως της Αναστάσεως του Θεανθρώπου, το οποίο φανερώνεται κάθε χρόνο στον Πανάγιο Τάφο ως μια υπενθύμηση και μια επισφράγηση ότι ο Χριστός πράγματι αναστήθηκε. Μάλιστα. Ποια είναι η αρχαιότερη ιστορική μαρτυρία σχετικώς με την παρουσία του Αγίου Φωτός? Η αρχαιότερη μαρτυρία σχετικά με την παρουσία του Αγίου Φωτός αφορά
τον Άγιο Γρηγόριο τον Φωτιστή, ο οποίος είναι αρμενικής καταγωγής και ο οποίος ασκήτεψε σε μια σπηλιά κάτω από τον βράχο του Γολγοθά στις αρχές του 4ου αιώνα. Να διευκρινίσω εδώ ότι εδώ μιλάμε για αρμενική καταγωγή μεν, αλλά είναι ορθόδοξος. Μετέπειτα οι Αρμένοι μέχρι και σήμερα δεν είναι ορθόδοξοι, είναι μονοφυσίτες. Μάλιστα. Γι' αυτό και εμείς τον Άγιο Γρηγόριο τον έχουμε Άγιο της Εκκλησίας μας. Ναι, ως ορθόδοξο, ναι, αλλά με αρμενική καταγωγή. Μάλιστα. Δεν ήταν Αρμένιος δηλαδή μονοφυσίτης ως προς την πίστη. Έτσι. Το Άγιο Φως λοιπόν κατήλθε παρουσία του Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστού και άναψε μια κανδύλα που υπήρχε στον τάφο. Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στο 330 μετά Χριστόν και έχει καταγραφεί από τρεις Αρμένιους ιστορικούς. Την εποχή εκείνη βεβαίως δεν υπήρχε η ειδική τελετή που έχουμε σήμερα. Ναι. Το Άγιον Φως εμφανιζόταν μόνο του, χωρίς κάποιος να το προσκαλέσει. Η τελετή άρχισε να σχηματίζεται στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνος, όπως φανερώνει το αποκαλούμενο Ποντιφικάλε του Ποατιέ, δηλαδή μια γαλλική ιστορική πηγή. Ναι, για πείτε μας τώρα, ο τρόπος με τον οποίο γινόταν δηλαδή η τελετή πριν από μια χιλιετία ήταν ίδιος με σήμερα ή υπάρχουν κάποιες διαφορές? Δεν ήταν ίδιος, υπάρχουν διαφορές, έτσι. Ο τρόπος που γινόταν η τελετή την εποχή εκείνη ήταν πολύ διαφορετικός από τον σημερινό. Από τον 8ο έως τον 15ο αιώνα, ναι, δηλαδή επί 8 συνεχόμενους αιώνες, την ώρα της τελετής του Αγίου Φωτός δεν υπήρχε κανένας μέσα στον Παναγιό Τάφο. Ο τάφος ήταν άδειος και σφραγισμένος με μελισσοκέρι. Ο Ορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων δεν εισερχόταν στον τάφο, αλλά διάβαζε τις ειδικές ευχές και επικλήσεις έξω από το μνημείο ενώπιον όλου του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι όταν άναβε η κανδύλα μέσα στον τάφο και εμφανιζόταν το Άγιο Φως, το μνημείο ήταν άδειο και κλειδωμένο. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που την εποχή εκείνη δεν υπήρχε καμία μα καμία αμφιβολία περί της αυθεντικότητας του θαύματος. Μάλιστα. Ποια ήταν η αντιμετώπιση των αλλοθρήσκων απέναντι στο θαύμα και κυρίως η αντιμετώπιση των μουσουλμάνων? Το θαύμα λοιπόν αυτό είχε τόσο μεγάλο κύρος πριν από μια χιλιετία που κυριολεκτικά μάλωναν μεταξύ τους οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι, ναι, για το ποιος θα είναι αυτός που θα μπει πρώτος στον τάφο μετά την εμφάνιση του φωτός. Πολλές φορές... Οι μουσουλμάνοι από πού ως πού δηλαδή? Εκείνον τον καιρό τότε υπήρχε Ισλαμοκρατία. Μιλάμε για 4ο αιώνα, έτσι. Ναι. Λοιπόν. Όχι, ενώ τι σχέση είχαν με το Χριστό και το Φως και θέλουν να μπουν αυτοί μέσα, να κάνουν τι? Καθαρά συμφεροντολογικά. Ναι. Εννοείται. Ναι. Όχι από τόσο πολύ από πίστη, έτσι. Καμία σχέση. Αλλά συμφεροντολογικά. Ναι. Όποιος κατήχε το Άγιο Φως θεωρούταν ότι έχει δικαίωμα να κατέχει τα προσκυνήματα. Ναι. Καταλαβαίνετε. Υπεριαλιστικά δηλαδή, επεκτατικά το θέλαν, ναι, έτσι. Ναι. Πολλές φορές έμπαινε πρώτος εκείνη την εποχή ο Σουλτάνος ή ο Εμμύρης. Και να διαβάσουμε εδώ μια πολύ σύντομη διήγηση που προέρχεται από έναν μουσουλμάνο ονόματι Ιμπν Αλ-Κάς, ο οποίος το 1940 έγραψε τα εξής. Το Μεγάλο Σάββατο οι πιστοί συγκεντρώνονται γύρω από τον βράχο του τάφου. Ο Εμμύρης και ο ημάμις του τεμένους είναι παρόντες. Ο Σουλτάνος κλειδώνει την πόρτα του τάφου. Όλοι παραμένουν ακίνητοι μέχρι που αντικρίζουν ένα φως παρόμοιο με λευκή φωτιά το οποίο βγαίνει από το εσωτερικό του τάφου. Τότε ο Σουλτάνος ανοίγει την πόρτα και εισέρχεται κρατώντας μια λαμπάδα την οποία ανάβει με αυτό το φως και εν συνεχεία εξέρχεται. Η φλόγα της αναμένης λαμπάδας δεν καίει. Τη δίνει στον ημάμι που τη μεταφέρει και ανάβει τις κανδύλες του Ισλαμικού τεμένους. Αυτή είναι η διήγηση του μουσουλμάνου νομοδιδασκάλου Ιμπν Αλ-Κάς. Και όπως αναφέρει ο Άραβας χρονογράφος, οι μουσουλμάνοι άρχοντες της Ιερουσαλήμ είχαν τότε τον απόλυτο έλεγχο της τελετής.
Ναι. Ήταν παρόντες ο ημάμις του Τεμένους, ο Εμμύρης και ο Σουλτάνος, ο οποίος ήταν ο μόνος που κατήχε τα κλειδιά του τάφου. Ο Ορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων διάβαζε τις καθιερωμένες επικλήσεις για την έλευση του Αγίου Φωτός έξω από τον τάφο, ναι, ενώπιον όλου του παρισταμένου πλήθους. Όλα γίνονταν φανερά. Ο τάφος ήταν κλειδωμένος και άδειος και ξαφνικά ένα λευκό φως βγήκε από το εσωτερικό του. Πρόκειται για το υπερφυές φως που πηγάζει από τον ίδιο τον τάφο. Τότε ο Σουλτάνος ξεκλείδωσε τον τάφο και εισήλθε για να ανάψει τη λαμπάδα του. Οι μουσουλμάνοι συμμετείχαν σε τέτοιο βαθμό και με τέτοια επισημότητα που νομίζει κανείς ότι η τελετή ήταν δική τους. Φανταστείτε λοιπόν πώς ο κύρος είχε το θαύμα την εποχή εκείνη. Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης και η αναφορά ότι η ιερή φλόγα δεν καίει. Ο Ιμπν Αλ-Κας είναι ο πρώτος ιστορικός που αναφέρει ότι το Άγιον Φως δεν καίει. Κάτι που παρατηρείται μέχρι σήμερα, όχι όμως από όλους τους ανθρώπους. Την αναφορά αυτή στην μαρτυρία αυτού του μουσουλμάνου, έτσι. Λοιπόν, την αναφέραμε διότι είναι μαρτυρία από έναν αλλόθρησκο. Σωστά. Ο οποίος έτσι λέει τα ίδια πράγματα. Ακριβώς. Και δεν μπορούν να μας κατηγορήσουν κάποιοι ότι δήθεν εμείς τα λέμε, οι Ορθόδοξοι. Οι Ορθόδοξοι είστε, τι θα πείτε, τα δικά σας. Εδώ έχουμε ακριβώς τις ίδιες μαρτυρίες και από άλλου θρήσκους. Ναι, οπότε ναι, η μαρτυρία είναι ακόμα πιο ισχυρή. Έτσι. Ναι, ναι. Ποια εμπειρία έζησε ο φύλακας του Παναγίου Τάφου, μακαριστός μοναχός Μητροφάνης? Ναι, αξίζει να αναφερθούμε στην περίπτωση του μοναχού Μητροφάνη, που βίωσε αυτό το θαύμα ως αυτόπτης μάρτης. Ο επί 50 χρόνια, 57 για την ακρίβεια χρόνια, ναι, διατελέσας φύλακας του Παναγίου Τάφου, μακαριστός μοναχός Μητροφάνης, ο οποίος κοιμήθηκε το 1997. Είναι σύγχρονος δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο μοναχός λοιπόν Μητροφάνης το 1926, ναι, έτσι, ήταν φύλακας του Παναγίου Τάφου τότε, έτσι. Το 1926, οδηγούμενος από μια δυσπιστία που τον κατήχε, γιατί και αυτός αμφισβητούσαν είναι, ναι, το Παναγιό, το Άγιο Φως, έτσι. Τι έκανε, λέει, πήγε και κρύφτηκε μέσα στο Άγιο Κουβούκλιο την ώρα της τελετής. Μάλιστα. Και να διαβάσουμε τώρα ακριβώς τα ίδια τα λόγια που σώζονται σε βιβλίο. Ναι. Εκείνη την ίδια ακριβώς στιγμή που η αγωνία μου βρισκόταν σε φοβερή υπερένταση μέσα στην απέραντη νεκρική σιγή, που μόλις άκουγα την αναπνοή μου, άκουσα έναν ελαφρό συρριγμό. Ήταν παρόμοιος με λεπτή άβρα πνοής ανέμου. Και αμέσως, αλυσμόνη το θέαμα, είδα ένα γαλάζιο φως να γεμίζει ολόκληρο τον ιερό χώρο του ζωοδόχου τάφου. Το γαλάζιο εκείνο φως το είδα στη συνέχεια να στριφογυρίζει ως σαν δυνατός ανεμοστρόβιλος. Μόλις ο τότε Πατριάρχης Δαμιανός ήγγισε επί της Ιεράς Φυλάδος και άνοιξε τη σελίδα της και άρχισε να διαβάζει τις ευχές, εκείνο το κάπως ήρεμο γαλάζιο φως άρχισε και πάλι μία ανήσυχη κίνηση. Ήταν ένα αφάνταστο και απερίγραπτο στριφογύρισμα, πιο δυνατό από το πρώτο. Και αμέσως άρχισε να μεταβάλλεται σε ένα ολόλευκο φως, όπως περιγράφει ο Ευαγγελιστής την μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού. Στη συνέχεια, το ολόλευκο εκείνο φως μεταμορφώθηκε σε ένα ολοφώτινο δίσκο, ο οποίος έλαμπε υπέρ των ήλιων και εντοπίστηκε ακίνητο επάνω ακριβώς από το κεφάλι του Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Κατόπιν, λέει, είδα τον Άγιο Γέροντα Πατριάρχη Δαμιανό να παίρνει στα χέρια του τις δεσμίδες των 33 κεριών. Τις ανύψωσε και έδινε την εικόνα της αναμονής. Ανέμενε από τον Θεό την έλευση του αοράτου φωτός. Και όπως σιγά σιγά ύψωνε τα χέρια του, δεν έφτασε ακόμη στο ύψος της κεφαλής του. Και αμέσως, εν διπεί οφθαλμού,
σαν να ήγγισε κάποια αναμένη κάμινο, αυτομάτως άναψαν η Αγία Κανδύλα και οι τέσσερις δεσμίδες των κεριών. Ευνηδίως, χωρίς καν να αντιληφθώ, εξαφανίστηκε από τα μάτια μου ο ολοφώτινος εκείνος δίσκος. Εδώ να κάνουμε μία διευκρίνηση. Θα ρωτήσει κανείς γιατί εδώ η μαρτυρία του μοναχού Μητροφάνη λέει ότι ο Πατριάρχης κρατάει τέσσερις δεσμίδες, ενώ εμείς ξέρουμε ότι κρατάει δύο δεσμίδες. Ναι. Κρατάει τέσσερις δεσμίδες, έτσι, γιατί τις δύο από τις τέσσερις τις δίνει στους αιρετικούς, Λατίνους και Αρμενίους, για να μεταδώσουν και αυτοί το Άγιο Φως στις δικές τους, ας πούμε, καντήλες κτλ. Ναι. Αυτή είναι η μαρτυρία του μοναχού Μητροφάνους και είναι η πιο αξιόπιστη, που πήγε και κρύφτηκε μέσα. Αυτό είναι κανονικό, δηλαδή να δίνει τις άλλες δεσμίδες στους αιρετικούς, προβλέπετε. Όπως είναι το status quo εκεί πέρα κάτω στο Ιεροσόλυμα με τα Πανάγια προσκυνήματα, ναι, προβλέπεται. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι μόνο ο Ορθόδοξος Πατριάρχης ο Ιεροσολύμων εισέρχεται και βγαίνει το φως. Θα πούμε λίγο παρακάτω κάποιες προσπάθειες αυτών των αιρετικών να εξοβολήσουν τον Ορθόδοξο Πατριάρχη να μπουν αυτοί δήθεν για να πάρουν το φως, οι οποίες βέβαια απέτυχαν. Αλλά όπως είναι το status quo εκεί πέρα κάτω, επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Ναι. Ίσως αξίζει να σχολιάσουμε εδώ πέρα έναν ο οποίος περιφέρεται από συστημικό κανάλι σε συστημικό κανάλι και παριστάνει τον επιστήμονα. Ναι. Αυτός παρουσιάζεται ως φυσικός. Ανήκει στην ένωση αθέων, αυτούς που περιγράψατε στην αρχή της εκπομπής. Ναι. Των αντιθέων στην ουσία, δεν είναι αθέοι, αντίθεοι είναι, γιατί προσπαθούν να πολεμήσουν, αν είναι δυνατόν τώρα, να πολεμήσουν τον Θεό. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, και αυτός λέει κάτι σαχλαμάρες, ότι τα κεριά είναι βουτυγμένα, λέει, σε κάτι κόκκινο υδράργυρο, δεν ξέρω πώς το λέει, ο οποίος έχει συγκεκριμένο χρόνο αναφλέξεως και άρα, λέει, μετά από κάποια στιγμή, λέει, όλα, λέει, αναφλέγονται και παίρνουν φωτιά και τέτοια πράγματα. Κάτι τέτοιες σαχλαμάρες. Και τον φιλοξενούν, βέβαια, τα συστημικά μέσα, έτσι όποτε έρχεται μεγάλη εβδομάδα, για να μπορέσει να αμφισβητήσει το θαύμα, ας πούμε, αυτό το οποίο περιγράφεται τώρα. Να πάει να δει αυτά που λέτε, ή να διαβάσει τα βιβλία και να μάθει τι γίνεται, ή να πάει, αν έχει κότσια και είναι τόσο πονηρός, να πάει εκεί να δει. Αν έχει, και να πάρει τα δικά του κεριά, που δεν θα είναι σε υδράργυρο βουτυγμένα, όπως λέει, και να δούμε αν θα είναι σβηστά ή όχι. Το θέμα δεν είναι τώρα να καθόμαστε να ακούμε τον καθέναν. Δεν ασχέτως ακούμε εμείς. Όταν το παρουσιάζουν τα συστημικά κανάλια, αρχίζει ο κόσμος και αυτό λέω. Για τον κόσμο που δεν ξέρει, το λέω αυτό. Ναι. Το θέμα δεν είναι να ακούμε τον καθέναν, ασχέτως τι τίτλο, ας πούμε, έτσι, μορφώσεως έχει. Λοιπόν, ο καθένας μπορεί να λέει στο κεφάλι του ό,τι θέλει. Ο βασικός του τίτλος είναι άθεος. Τα άλλα είναι παρελκόμενα. Το θέμα είναι ότι για οποιοδήποτε θέμα απασχολεί την πίστη μας, υπάρχουν χίλιες μύριες όσες αποδείξεις και μαρτυρίες. Ακριβώς. Ό,τι είναι αντίθετο στις αποδείξεις και στις μαρτυρίες, είναι μη αποδεκτό. Τελείωσε. Ναι, βλέπετε, δεν πάει να το λέει. Οι δημοσιογράφοι δεν επικαλούνται όλες αυτές τις πηγές όμως και αυτά. Ακούνε το συγκεκριμένο, ο οποίος λέει τις αηδίες του. Και ποτέ δεν καλούνε και έναν της άλλης πλευράς, έτσι. Εννοείται. Να κάνουν διάλογο. Εννοείται. Γιατί ξέρουν ότι θα χαντακωθούν, δεν έχουν επιχειρήματα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Ναι. Ποια φαινόμενα λαμβάνουν χώρα την ώρα που εμφανίζεται το Άγιο Φως μέσα στο Ναό της Αναστάσεως? Την ώρα που εμφανίζεται το Άγιον Φως μέσα στο Ναό της Αναστάσεως, λαμβάνουν χώρα πέντε διαφορετικά γεγονότα ή πέντε διαφορετικά φαινόμενα. Το πρώτο είναι ότι όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για ένα φως που έρχεται από τα ουράνια, από τον τρούλο του ναού, το οποίο διαχέεται και εξαπλώνεται μέσα στο ναό. Υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που το περιγράφουν κυριολεκτικά σαν αστραπή. Έτσι. Το δεύτερο φαινόμενο είναι ότι το ίδιο φως βγαίνει μέσα από τον τάφο, δηλαδή αναδύεται μέσα από τον βράχο του τάφου. Το τρίτο φαινόμενο είναι ότι κάποιες από τις λαμπάδες ή τα λιχνάρια των πιστών ανάβουν μόνα τους
Το τέταρτο είναι ότι η φλόγα η οποία ανάβει στις λαμπάδες δεν καίει. Και το πέμπτο είναι ότι η καλδίλα μέσα στον τάφο ανάβει και αυτή από μόνη της. Έχουμε λοιπόν 5 διαφορετικά φαινόμενα τα οποία λαμβάνουν χώρα περίπου την ίδια στιγμή, ναι, τον ίδιο χρόνο. Αξίζει όμως να επαναλάβουμε ότι εκείνη την ώρα που ανάβει η κανδύλα και αναδύεται το Άγιον Φως, εντός του τάφου, όπως γινόταν η αρχική τελετή, έτσι, ναι, δεν υπάρχει κανένας μέσα στο μνημείο. Ναι. Ο τάφος είναι άδειος και κλειδωμένος. Επίσης, αν λάβουμε υπόψη ότι την εποχή εκείνη, πριν από 1000 χρόνια, δεν υπήρχε ηλεκτρισμός, δηλαδή δεν υπήρχε ούτε η παραμικρή τεχνολογική δυνατότητα για να, αναπαράγει κάποιος μια αστραπή, ναι, δεν μένουν περιθώρια για την παραμικρή αμφιβολία περί του θαύματος. Σωστά. Τι έχει πει για το Άγιο Φως ο Αδαμάντιος Κορέης? Κοιτάξτε, ο καθένας έχει δικαίωμα να αμφισβητεί ό,τι θέλει και να πιστεύει σε ό,τι θέλει. Φτάνει να μην προσβάλλει την πίστη των άλλων ανθρώπων. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι το Άγιον Φως στις ημέρες μας καταδιώκεται όχι μόνο από αλλοθρίσκους, όχι μόνο από αθέους, αλλά και από δυτικόπληκτους και από κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις σε εισαγωγικά ορθοδόξων που ασπάζονται την παναίρεση του οικουμενισμού. Ναι. Ας τα πάρουμε από την αρχή, μιας και ρωτήσατε για τον Αδαμάντιο Κοραή. Ο Αδαμάντιος Κοραής το 1826 προέβη σε κάποιες δηλώσεις εναντίον του Αγίου Φωτός. Μάλιστα. Σας διαβάζω τι έχει πει. Ότι όλα αυτά τα περί του Αγίου Φωτός είναι μηχανουργήματα λαοπλάνων ιερέων, τα εξ ουρανού ψευδοκατέβατα φώτα. Ακούστε, ακούτε τι λέει. Ότι το Άγιον Φως και όλη αυτή η τελετή, ξέρω εγώ, είναι θαύμα εσχροκέρδειας. Mm-hmm. Μοναχοί, θρασίτατοι γόητες, επινόησαν το θαύμα του Αγίου Φωτός για να ενισχύσουν τον ηλίθιο ζήλο των προσκυνητών. Όνειδος και έσχος, στρατηγούμενων από θρασίτατους θαυματοπλάστες. Αξιοθρύνεται η κατέτος τρέχοντες μωροί και πλανημένοι προσκυνητές του θαύματος. Τέτοιων θαυμάτων έχουν ανάγκη οι ψευδοθρησκείες. Μα, αν είναι δυνατό. Ασυγχώρητον, με παντοειδείς δόλους να υπερασπίζεται η θρησκεία πλαστά θαύματα και πάσης λογής ανομήματα. Στρατεύματα, λέει, μεθυσμένων προσκυνητών που δεν εσχύνονται να ονομάζονται χατζίδες. Ελευθερώστε, λέει, την Ανατολική Εκκλησία από το όνειδος του εσχρού θαυματουργήματος. Το Άγιον Φως είναι πλάσμα ασεβές και ανέσχυντων. Πλάσμα Λατίνων μοναχών και φραγκοπατερικών γέννημα. Μην πιστεύετε, λοιπόν, όσα λέγουν περί του Αγίου Φωτός. Ανέσχυντη θαυματοποιία και πλάσμα του Μεσαίωνα κατασκευασμένο από σκοταδιστές καπουτσίνους. Αυτά λέγει ο Αδαμάντιος Κοραής, τον οποίον πολλοί έχουν περί πολλού, έτσι, τον Αδαμάντιο Κοραή, έτσι, διότι περί του Αγίου Φωτός. Δεν ξέρουν γι' αυτό. Ο άνθρωπος είναι καθαρά αντίχριστος. Πάμε παρακάτω. Τι έχει πει για το Άγιο Φως ο Χρήστος Γιαναράς? Ναι, ο Κύριος Χρήστος Γιαναράς, άλλος ένας τον οποίον πολλοί, ακόμη και οι εκκλησιαστικοί ηγέτες, τον έχουν περί πολλού και τον τιμάνε με σταυρούς Μητροπόλεων και Αρχιεπισκοπών. Ναι, 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 ναι. Δεν βλέπουν όμως ότι ο άνθρωπος έχει καταφερθεί εναντίον του Αγίου Φωτός και άλλα πολλά για τα οποία έχει καταδικαστεί. Νεονικολαϊτισμό. Η κοινότητα του Αγίου Όρος έχει βγάλει ολόκληρη ανακοίνωση παλιά, έτσι, ναι, εναντίον του και χίλια δυο άλλα. Ο Λόγιος Μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης έγραψε τόσα και τόσα βιβλία για να τον φέρει σε μετάνοια.
για τον νεονικολαϊτισμό του, αλλά αυτός επιμένει εκεί πέρα, στα δικά του, τα αιρετικά. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Γιαναράς, σε ένα άρθρο του στην εφημερίδα Καθημερινή, τον Μάιο του 2000, με τίτλο «Θρησκευτικός πρωτογονισμός», έχει πει τα εξής. Στην τοπική εκκλησία των Ιερουσαλήμων, ο προεστός μεταδίδει στους πιστούς τη φλόγα από την κανδύλα που συντηρείται ακίμητη μέσα στον Πανάγιο Τάφο. Αλλά το σημερινό Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων φαίνεται να εισηγείται, ακούστε τώρα, μία καινούρια αιρετική διδασκαλία μετουσίωσης αυτής και μόνο της δικής του φλόγας κατά παγκόσμια αποκλειστικότητα. Προσφέρει θαύμα που συντελείται τακτά κάθε χρόνο στον ίδιο τόπο και παράγει αισθητό είδωλο λατρείας για λαϊκή κατανάλωση. Ίσως η σημερινή τραγική παρακμή αυτού του Πατριαρχείου, η εκκλησιαστική του ανυπαρξία και η μουσιακή του συντήρηση από τον ελλαδικό εθνικισμό σε βάρος του αυτόχθονου αραβικού εκκλησιαστικού πληρώματος, να επιβάλλει ακόμη και την διολίσθηση σε ειδωλολατρεία προκειμένου να κερδιθεί ο εντυπωσιασμός του θεάματος. Ίσως να εξυπηρετούνται με τεχνικές μεθοδευμένης δημοσιότητας και ιδιωτελείς φιλοδοξίες υποψηφιοτήτων για τον εκεί πατριαρχικό θρόνο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αποκαλεί ειδωλολατρεία αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Και ότι το εκμεταλλεύονται για να εντυπωσιάσει το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων και γιατί όχι κάποιοι να επωφεληθούν από αυτό το πράγμα για να γίνουν και επίσκοποι και πατριάρχες και τα λοιπά. Έτσι, πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, είναι στη φαντασία του Κυρίου, έτσι. Μάλιστα. Τι έχει πει για το Άγιον Φως ο πατήρ Γεώργιος Τσέτσης? Ναι, ο πατήρ Γεώργιος Τσέτσης, ο οποίος είναι μέγας πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Έτσι είναι ο τίτλος του, έτσι. Μάλιστα. Είναι χειροθετημένος ως μέγας πρωτοπρεσβύτερος. Αλλά για να πούμε την αλήθεια... Πού βρίσκεται αυτός, στο Πατριαρχείο είναι, δηλαδή? Όχι, δεν είναι στο Πατριαρχείο, βρίσκεται στη Γενέβη. Α, μάλιστα. Στη Γενέβη και είναι από τα βασικά στελέχη του Πατριαρχείου που εφαρμόζουν και προωθούν την πανέρευση του Οικουμενισμού και την ψευδοσύνη της Κρήτης και όλα αυτά τα νομίματα του Πατριαρχείου. Ναι. Και βέβαια συνδέεται αρρήκτως με το Παγκόσμιο Συμβούλιο των λεγόμενων Εκκλησιών, το ΨΕ, των αιρέσεων δηλαδή. Λοιπόν, στην εφημερίδα Το Βήμα, στις 21 Απριλίου του 2006, ο πατήρ Γεώργιος Τσέτσης είπε τα εξής για το Άγιον Φως. Το Άγιον Φως δεν είναι παρά ένας θρύλος. Υπάρχει αιώνες τώρα διάχυτη η πεποίθηση στον ευσεβή μεν, αλλά θεολογικά και λειτουργικά απαίδευτο ορθόδοξο πιστό που ψάχνει για θαύματα προκειμένου να πληρώσει το πνευματικό του κενό, ότι κατά την τελετή αφής το Άγιον Φως κατέρχεται θαυματουργικά ουρανόθεν, μέσα σε εισαγωγικά, για να ανάψει τη λαμπάδα του Πατριαρχείου. Ο Πατριάρχης δεν προσεύχεται για την διενέργεια θαύματος. Ο Πατριάρχης ανάβει την λαμπάδα του από την ακίμητη κανδύλα. Αυτά λέει ο Τσέτσης. Και εδώ θα ήθελα να κάνω έναν παραλληλισμό, ότι κοιτάξτε πού οδηγεί ο οικουμενισμός τους κληρικούς που τον ασπάζονται. Πού? Στην απιστία, στην αθεία και γίνονται αντίχριστοι. Ακριβώς. Και δεν είναι παράξενο αυτό, γιατί ξέρουμε ότι ο οικουμενισμός, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ στις εκπομπές μας, κυριαρχείται από το πνεύμα του πονηρού, από δαιμόνια. Έτσι. Όταν λοιπόν είσαι οικουμενιστής, δαιμονίζεσαι. Και λες ότι σου κατέβει στο κεφάλι. Και λες αυτές τις ανοησίες εδώ πέρα εναντίον του Αγίου Φωτός. Μάλιστα. Τι έχει πει για το Άγιο Φως ο Επίσκοπος Θεοφάνης, Πάτερ? Λοιπόν, προηγουμένως όμως θα πούμε μία μαρτυρία πριν, ναι, από τον Επίσκοπο Θεοφάνη, ναι, για τον Μητροπολίτη Κορνήλιο. Α, συγγνώμη, ναι, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο οποίος, ναι. Ναι, ναι, ο οποίος το 2008, Μητροπολίτης Πέτρας Κορνήλιος, έτσι.
Αυτή είναι, δηλαδή, που είναι η Μητροπολή της Πέτρας. Είναι μια μητρόπολη κάτω εκεί κάτω, στα Ιεροσόλυμα, στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Το 2008, λοιπόν, ήταν τοποτηρητής του Πατριαρχικού Θρόνου. Είχε χειρεύσει η θέση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων τότε, ναι, και βάλανε αυτόν σαν προσωρινό, μέχρι να γίνουν εκλογές, να βγει άλλος. Έτσι. Μάλιστα. Ήταν τοποτηρητής του Πατριαρχικού Θρόνου. Ναι. Δηλαδή, τα πιο επίσημα χείλη εκκλησιαστικά. Το 2008 αυτός, έτσι, ναι. Λοιπόν, είπε λοιπόν ο Μητροπολίτης Πέτρας Κορνήλιος, οι ευχές έχουν την δύναμη να αγιάσουν το φυσικό φως. Και εδώ μιλούμε για φυσικό φως. Καταλάβατε, αυτός δεν θεωρεί ότι είναι το άκτιστο το φως. Άκτιστο. Ότι το Άγιον Φως του Παναγίου Τάφου είναι το άκτιστο φως. Αυτό είναι. Αυτός δεν το θεωρεί άκτιστο φως, το θεωρεί φυσικό φως. Πλάνη είναι αυτό. Αλλά οι ευχές που αναγινώσκονται υπό του Πατριάρχου καθαγιάζουν και το φυσικό φως, επομένως έχει την χάρη του Αγίου Φωτός. Το θαύμα είναι η επίκληση ή η προσευχή του ιερέως και αγιάζεται το φως. Είναι φυσικό φως που ανάβεται από την ακίμητη κανδύλα η οποία φυλάσσεται στο σκευοφυλάκιο του Ναού της Αναστάσεως. Μάλιστα. Έτσι, δεν είναι φυσικό φως. Δεν ισχύουν αυτά. Γι' αυτό και τα αναφέρουμε ως δείγματα απιστίας στο Άγιον Φως, έτσι. Και πάμε να δούμε τώρα τι είχε πει ο Επίσκοπος, ναι, Θεοφάνης για το Άγιο Φως. Τις τελευταίες ημέρες έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητος οι δηλώσεις ενός αρχιερέως που ανήκει και αυτό στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, του Επισκόπου Θεοφάνη, ο οποίος αμφισβητεί με πρωτόγνωρο μένος την αυθεντικότητα του θαύματος. Ο εν λόγω επίσκοπος ισχυρίζεται ότι δεν κατέρχεται θαυματουργικός κανένα φως και ότι οι χιλιάδες πιστοί οι οποίοι βιώνουν και βλέπουν το Άγιον Φως στο πέρασμα των χρόνων έχουν όλοι παρεσθήσεις. Ακούτε. Δηλαδή δεν βλέπουν το φως, αλλά φαντάζονται ότι το βλέπουν. Ο επίσκοπος Θεοφάνης, που έχει κάνει ανάλογες δηλώσεις και κατά το παρελθόν, έχει αναδείξει τον εαυτό του σε έναν μανιώδη διώκτη του Αγίου Φωτός. Οι απόψεις του βέβαια αυτές επί του θέματος, εκτός από ανυπόστατες και εφάνταστες, είναι και άκρος προσβλητικές προς τους πιστούς που βιώνουν το φως και τη χάρη του Αναστημένου Χριστού. Λοιπόν, τι έχει πει για το Άγιο Φως ο επίσκοπος Ισίδωρος? Σύμφωνα με άλλη δήλωση που ήρθε και αυτή στην δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες, από τον σκευοφύλακα του Ναού της Αναστάσεως, τον επίσκοπο Ισίδωρο, αναφέρεται ότι η ιερή κανδύλα που μεταφέρεται μέσα στον τάφο από τον ίδιο είναι μεν αρχικά σβησμένη, στη συνέχεια όμως την ανάβει προτού εξέλθει από το μνημείο. Έτσι λέει αυτός. Και με βάση αυτή τη δήλωση έγινε και όλη η παρεξήγηση και η δυσφήμιση του Αγίου Φωτός φέτος. Από αυτή τη δήλωση πήραν οι αντίχριστοι και οι άθεοι για να πλήξουν φέτος το Άγιο Φως. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν σημαίνει ότι όταν ο Πατριάρχης εισέρχεται στον τάφο για την τελετή του Αγίου Φωτός, βρίσκει ήδη αναμένη την κανδύλα. Αν ισχύουν αυτά που λέει, έτσι. Θα πρέπει λοιπόν στο σημείο αυτό να επισημάνουμε τα εξής. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι κάτι τέτοιο πράγματι συμβαίνει σήμερα, αυτό δεν σημαίνει ότι το ίδιο συνέβαινε και κατά το παρελθόν. Το σημαντικότερο είναι το εξής. Αυτό το οποίο κάνει ο εκάστοτε Πατριάρχης μέσα στον τάφο είναι τελείως ανεξάρτητο από το θαύμα. Το Άγιον Φως κατέρχεται κάθε χρόνο και πλημμυρίζει τα πάντα, όχι μόνο τον τάφο, αλλά και όλο τον ναό, και ανάβει κάποιες από τις λαμπάδες των πιστών ή ακόμη και κανδύλες που υπάρχουν εντός του ναού. Ναι. Το φως κατέρχεται και επισκιάζει όλη την Αγία Γη και πρωτίστως επισκέπτεται τις καρδιές και τις ψυχές των καλοπροαιρέτων και αγαθών ανθρώπων. Ως εκ τούτου, το θαύμα του Αγίου Φωτός είναι τελείως αποκομμένο και ανεξάρτητο από αυτά που κάνει ο Πατριάρχης εντός του τάφου και από το αν η κανδύνα ανάβει με φυσικό τρόπο ή όχι. Εάν ένας επίσκοπος ή πατριάρχης δεν πιστεύει στο θαύμα, αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι το θαύμα καταργείται. Σωστά. Ας υποθέσουμε ότι όντως το ανάβει, ναι, με αναπτήρα που λέει. Ναι. Περιορίζεται το θαύμα ή οι άλλες κανδύλες.
Οι άλλες λαμπάδες των πιστών δεν ανάβουν θαυματουργικώς. Άρα δεν καταργείται, που δεν γίνεται βέβαια και έτσι όπως το λέει. Έτσι. Ναι, αλλά ναι. Είπαμε, ας υποθέσουμε ότι γίνεται έτσι. Ακριβώς. Ναι, ναι. Μπορείτε να μας μιλήσετε για το θαύμα με τον Κίωνα, ο οποίος διεράγει και ανεφλέγει το 1579. Βεβαίως. Αυτό το θαύμα είναι ένα ακόμη ισχυρό ιστορικό τεκμήριο. Στην είσοδο του Ναού της Αναστάσεως υπάρχει μία κολόνα ανεξήγητα σχισμένη. Σύμφωνα με ιστορική μαρτυρία τον 16ο αιώνα και συγκεκριμένα όπως είπατε το 1579, οι αιρετικοί Αρμένοι δωροδόκησαν τις Οθωμανικές αρχές για να δοθεί η άδεια να μπει στο κουβούκλιο αντί του Ορθοδόξου Πατριάρχου Σοφρονίου του Τετάρτου, αυτός ήταν τότε, να μπει ο Αρμένιος Ψευδοπατριάρχης για να τελέσει αυτός αντί εκείνου του Ορθοδόξου Πατριάρχου την τελετή αφής του Αγίου Φωτός. Mm-hmm. Πράγματι οι Οθωμανοί έδωσαν την άδεια, οπότε ο Ορθόδοξος Πατριάρχης στεκόταν απ' έξω ακουμπισμένος στη συγκεκριμένη κολόνα προσευχόμενος. Τότε έγινε ένα συγκλονιστικό θαύμα. Η κολόνα ξαφνικά σχίστηκε και από την σχισμή βγήκε φωτιά που άναψε την λαμπάδα του Ορθόδοξου Πατριάρχου, ενώ ο Αρμένιος ματέως προσπαθούσε να ανάψει τη λαμπάδα του. Το γεγονός αυτό βεβαίωσε Τούρκος Εμμύρης, ονόματι Τούνουμ, ο οποίος είδε το θαύμα και πίστεψε στον Χριστό και επεσφράγισε την πίστη του αυτή με το μαρτύριό του. Τον σκότωσαν οι ομόπιστοι του για την ομολογία του. Mm-hmm. Το γεγονός λοιπόν αυτό του θαύματος με τη σχισμένη κολόνα καταγράφεται σε τρεις ανεξάρτητες ιστορικές πηγές. Από έναν Έλληνα ιερομόναχο, έναν Αρμένιο χρονογράφο και έναν Μολδαβό χρονογράφο. Η αρχαιότερη μαρτυρία για το γεγονός καταγράφεται σε ένα χειρόγραφο του 1608 από την βιβλιοθήκη του μονάχου. Επιπλέον, ο Κίωνας εξετάστηκε από δύο καθηγητές πανεπιστημίου που είναι ειδικοί στις ρηγματώσεις, τον Γεώργιο Παπαδόπουλο και τον Ευγένη Μορόζοβ, οι οποίοι αμφότεροι αποφάνθηκαν υπέρ του θαυματουργικού σχίσματος του Κίωνα. Μάλιστα. Και βεβαίως υπάρχει και μέχρι σήμερα, έτσι, ο Κίωνας στον Πανάγιο Τάφο. Μαρτυρία διαχρονική. Όποιος πάει μπορεί αιώνων. Να τον δει, έτσι ακριβώς, ακριβώς. Έχει γίνει κάποια επιστημονική προσπάθεια καταγραφής του φαινομένου με ειδικές συσκευές μέσα στο ναό. Ναι, το Μεγάλο Σάββατο του 2008, ο Ρώσος φυσικός Αντρέι Βολκόβ, καθηγητής φυσικής και μηχανικής των υλικών στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Πυρηνικών Ερευνών της Μόσχας, προσπάθησε να καταγράψει την κάθοδο του φωτός με κάποια ειδική συσκευή, με ένα ψηφιακό παλμοσκόπιο. Μάλιστα. Η συσκευή κατέγραψε τρεις αόρατες ηλεκτρικές εκενώσεις, δηλαδή κάτι σαν αόρατες αστραπές, την ώρα που εμφανίστηκε το Άγιον Φως. Όπως αναφέρει ο Βολκόβ, οι μετρήσεις του επιβεβαιώνουν την θαυματουργική φύση του φαινομένου, καθώς μέσα στο ναό έλαβαν χώρα τρία γεγονότα, τα οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει πλήρως ανεξήγητα και ανερμήνευτα. Η έρευνά του δημοσιεύτηκε σε ρωσικό επιστημονικό περιοδικό σε άρθρο που υπογράφεται από 5 Ρώσους επιστήμονες. Βλέπετε, εδώ έχουμε και επιστημονικά. Επιστημονικές αποδείξεις κατοχυρωμένο. Πού είναι αυτός που κάνει το μεγάλο επιστήμονα εδώ και γυρίζει στα... Ναι. Από κανάλι σε κανάλι και λέει τις αχλαμάρες του. Αν μπορεί... Αυτός τι έχει κάνει, Τι έρευνα έκανε. Τίποτα, καμία. Σε ποιον επιστήμονα πήγε. Καμία. Αν μπορεί, ας απαντήσει. Εμείς δεν έχουμε θέμα. Σιγά μην απαντήσει. Ναι. Ποιο μεγαλειώδης γεγονός έλαβε χώρα το Μεγάλο Σάββατο του 1998. Εδώ να αναφέρουμε και ακόμα μία μαρτυρία από αυτό τη μάρτυρα. Ναι. Τη μαρτυρία του Χαραλάμπους Σκαρλακίδη, αρχιτέκτονα και καθηγητή σχεδιαστικών προγραμμάτων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και συγγραφέα των βιβλίων. Έχει γράψει δύο βιβλία για το Άγιο Φως. Ναι. Έτσι, το ένα λέγεται Άγιον Φως,
το θαύμα του φωτός της Αναστάσεως στον τάφο του Χριστού. Και το δεύτερο βιβλίο λέγεται Άγιον Φως, το θαύμα του Μεγάλου Σαββάτου στον τάφο του Χριστού, 42 ιστορικές μαρτυρίες από τον 9ο μέχρι το 16ο αιώνα. Ναι. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν τη μαρτυρία του κύριου Χαραλάμπους Σκαρλακίδη. Την πρώτη φορά, το Μεγάλο Σάββατο του 1998, βρισκόμουν, λέει, κάτω από τον βράχο του Γολγοθά, μέσα στο ναό της Αναστάσεως, σε απόσταση περίπου 40 μέτρων από τον τάφο του Χριστού, χωρίς να έχω οπτική επαφή με τον τάφο. Ο ναός ήταν ασφυκτικά γεμάτος, υπήρχαν περίπου 8.000 άτομα. Το μέρος όπου στεκόμουν ήταν πολύ σκοτεινό και επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Ξαφνικά εμφανίστηκαν ψηλά στον αέρα κάποιες γαλάζιες εκλάμψεις σαν μικρές αστραπές. Εκείνη τη στιγμή ο κόσμος φώναξε δυνατά. Ακούστηκαν εκατοντάδες φωνές, παύλα ιαχές, από διάφορα μέρη του ναού, από ανθρώπους που είδαν τις γαλάζιες αστραπές. Ήταν σαν να μπήκε γκολ σε ένα γήπεδο. Την ίδια χρονική στιγμή άναψε μόνη της η λαμπάδα μιας γυναίκας, η οποία στεκόταν ακριβώς μπροστά μου, σε απόσταση λιγότερο από ένα μέτρο. Άπλωσα αμέσως το χέρι μου και άναψα τη λαμπάδα μου. Το ίδιο έκαναν δεκάδες άλλοι άνθρωποι που έπεσαν πάνω της για να πάρουν το φως. Πολύ γρήγορα το φως εξαπλώθηκε σχεδόν σε όλο το ναό από λαμπάδα σε λαμπάδα. Εκείνη την ώρα η σκέψη μου στράφηκε στον τάφο του Χριστού. Προσπάθησα να διασχίσω το πλήθος με σκοπό να φτάσω στον τάφο. Ένιωσα την ανάγκη να δω τι συμβαίνει εκεί. Όταν έπειτα από περίπου 10 λεπτά κατάφερα να προσεγγίσω το μνημείο, είδα έκπληκτος ότι ο Πατριάρχης Διόδωρος, ο τότε, ναι, δεν είχε βγει ακόμη από το εσωτερικό του τάφου. Μάλιστα. Το Άγιον Φως είχε ήδη εξαπλωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του ναού, χωρίς να έχει βγει ακόμη ο Πατριάρχης Διόδωρος, ο οποίος άργησε να εξέλθει λόγω ασθενείας του. Ήταν και λίγο ασθενής τότε. Ναι. Αλλά την έκανε όμως την ακολουθία, έτσι. Φυσικά, ναι. Ναι. Αυτό που βίωσα, συνεχίζει, εκείνο το Μεγάλο Σάββατο του 1998, ήταν στην ουσία ένας αναπάντεχος τριπλός συγχρονισμός. Οι γαλάζιες αστραπές που εμφανίστηκαν στον αέρα, οι δυνατές ιαχές του κόσμου και η ανάφλεξη μιας λαμπάδας ακριβώς μπροστά στα μάτια μου. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι τα τρία αυτά φαινόμενα έλαβαν χώρα ταυτοχρόνως, σχεδόν μέσα στο ίδιο δευτερόλεπτο. Φοβερή η μαρτυρία του κυρίου Χαραλάμπους. Πράγματι. Είναι το Άγιον Φως του Παναγίου Τάφου το άκτιστο φως? Βεβαίως είναι το άκτιστο φως και δεν είναι, όπως είπαμε και πριν, το φυσικό, που το φυσικό φως και τα άλλα φιναφήματα που λένε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς διευκρίνησε ότι ο καθαρός και απαθής άνθρωπος μπορεί να δει το φως του Θεού, δηλαδή να οικειωθεί την Θεία Χάρη και την ενέργεια της Θείας Ουσίας. Η ουσία του Θεού, όπως έχουμε ξαναπεί σε άλλη εκπομπή, είναι πράγματι απρόσιτη στον άνθρωπο. Οι ενέργειες του όμως, μία από τις οποίες ενέργειες είναι και το Άγιο Φως, το άκτιστο, ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, οι ενέργειες του Θεού, που είναι εξίσου άκτιστες και θείες, όπως και η ουσία του, είναι μεθεκτές, είναι προσιτές και κοινωνητές από τον άνθρωπο. Το θείο και άκτιστο φως είναι η ενέργεια της θείας τακτής του ουσίας και άρα, χωρίς να είναι ουσία του Θεού, είναι θείο, γι' αυτό φωτίζει και θεώνει τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, το άκτιστο φως είναι κάπως ορατό ακόμη και στους μη τεθεωμένους και εξαγιασμένους πιστούς, διότι η εμφάνιση του φωτός γίνεται αναλόγως της τελειώσεως του πιστού και επομένως κάθε εμφάνιση και θέα του δεν ταυτίζεται με την εμφάνισή του αποκλειστικά και μόνο στους Αγίους. Επίσης, ο Χριστός κατ' εξαίρεσιν δύναται να εμφανίσει την άκτιστη φωτεινή δόξα του σε κάποιον άνθρωπο ανεξαρτήτως του βαθμού της πνευματικής τελειώσεώς του.
Και επίσης ότι η ενέργεια θαυμάτων, ακόμη και θεϊκής φωτοφανίας, έμπροσθεν απίστων ή ολιγοπίστων, δεν θίγει επουδενή την ελευθερία της προαιρέσεώς τους. Και για τον λόγο αυτό δεν αποτελεί εξαναγκασμό στην πίστη. Αυτά τα λέμε διότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λένε σιγά μην είναι αυτό το Άγιον Φως. Άμα ήταν το Άγιο Φως, θα εμφανιζότανε σε τόσους πιστούς που ο καθένας έχει διαφορετική πνευματικότητα, άλλοι είναι αμαρτωλοί, παναμαρτωλοί, άλλοι είναι αλόθρισκοι, άπιστοι κτλ. Είναι δυνατόν το Άγιο Φως να εμφανιστεί σε όλους αυτούς? Λοιπόν, είναι δυνατόν. Εξηγήσαμε γιατί. Δεν αποτελεί όμως αυτό εξαναγκασμό στο να πιστέψει αναγκαστικά κάποιος, ναι, στην Ορθοδοξία, που κανονικά αυτό θα έπρεπε να γίνεται. Λοιπόν, γιατί όπως ξέρουμε, εδώ και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, θα τα ακούσουμε την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, μπροστά τους είχαν τον Χριστό. Και όμως δεν πίστεψαν. Και όμως δεν πίστεψαν. Έτσι. Ακριβώς. Τι απαντούμε στην κατηγορία που προσάπτει η Ένωση Αθέων, αντιθέων εμείς είπαμε θα πρέπει να λέγεται, ναι, 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 ότι τα έξοδα της αεροπορικής πτήσεως για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα είναι υπέρογκα, περίπου 20.000 ευρώ, και γι' αυτό θα πρέπει να σταματήσει, διότι επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής κρίσεως. Εντάξει, πάλι πετιέται μια κατηγορία, ναι, εννοείται, ό,τι η οποία δεν ισχύει. Ναι. Λοιπόν, γιατί τουλάχιστον σύμφωνα με τα περσινά δελτία τύπου του 2018, εννοώ, έτσι, των αεροπορικών εταιριών της Aegean, της Olympic Air και της Sky Express, το δρομολόγιο Αθήνα-Ιεροσόλυμα-Αθήνα εκτέλεσε αεροσκάφους της Aegean. Οπότε πρόκειται για ιδιωτική πτήση, ιδιωτικής εταιρείας. Ακριβώς. Τα έξοδα, που όντως, εντάξει, είναι έξοδα διόλου ευκαταφρόνητα. Δεν ξέρω πόσο κοστίζει ακριβώς. Τώρα αυτοί λένε ότι δήθεν κοστίζει 20.000, αλλά δεν νομίζω τόσο πολύ. Αλλά τέλος πάντων, κοστίζει κάτι. Αλλά είπαμε, είναι με ιδιωτική πτήση γίνεται. Δεν επιβαρύνεται το κράτος από αυτό το πράγμα πλέον. Μπορεί να γίνονταν παλαιότερα, αλλά πλέον τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει. Όμως βλέπετε, οι άθεοι εκεί έχουν κολλήσει στο προηγούμενο που γίνονταν, ενώ έχει διορθωθεί, ας το πούμε αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς να ξέρουμε ότι η μεταφορά του Αγίου Φωτός γίνεται με έξοδα ιδιωτικών εταιριών πλέον, όχι επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό. Μάλιστα. Τι απαντούμε στον ισχυρισμό της Ενώσεως Αθέων πάλι, ότι δεν πρέπει να γίνεται υποδοχή του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα με τη μέσα αρχηγού κράτους? Ναι, τους απαντούμε ότι ακόμη μέχρι σήμερα που μιλάμε αυτή τη στιγμή ισχύει το σύνταγμα που έχουμε. Δεν έχει καταργηθεί, παρόλες τις προσπάθειες που κάνουν οι εκκλησιομάχοι, έτσι, της παρούσης κυβερνήσεως, ακόμη υπάρχει το Σύνταγμα. Ναι. Και το Σύνταγμα είναι σαφέστατο. Και λέει ότι η επίσημη θρησκεία του κράτους του ελληνικού είναι η Ορθόδοξη Ανατολική. Έτσι. Που έχει αρχηγό και κεφαλή τον Χριστό. Το Άγιον Φως, όπως είπαμε, είναι το φως του Χριστού. Το κράτος μας δεν είναι ακόμη, ας το πούμε, ουδετερόθρησκο, όπως έχει προταθεί από το ΣΥΡΙΖΑ να προσθεθεί μέσα στο νέο, ας το πούμε, σύνταγμα. Έτσι. Δεν είμαστε ουδετερόθρησκο κράτος. Ας το γράψουν εκεί πέρα. Δεν θα είμαστε. Είναι φαινάκι, έτσι. Άρα λοιπόν, εφόσον κατά το σύνταγμά μας έχουμε επίσημη θρησκεία την Ορθόδοξη, της οποίας αρχηγός είναι ο Χριστός, είναι αρχηγός. Έτσι. Και το έτσι. Φως το Παναγίο, το Άγιο Φως, είναι το φως του αρχηγού Χριστού. Γι' αυτό το λόγο γίνεται η υποδοχή του με τιμές αρχηγού κράτους. Ακριβώς. Το κράτος μας έχει αρχηγό το Χριστό. Όσο και αν δεν θέλουν να το ακούνε αυτοί που προσπαθούν να αλλάξουν τα πάντα τη σημερινή εποχή. Και εκτός αυτού, η όλη τελετή της υποδοχής του Αγίου Φωτός στη χώρα μας συμβάλλει στην αναπτέρωση του ηθικού και της πίστεως ημών των Ορθοδόξων. Ακριβώς. Και δηλώνει εις πείσμα όλων αυτών, των αθέων και εκκλησιομάχων, ότι η χώρα μας είναι και παραμένει Ορθόδοξη και αναγνωρίζει μόνο τον Χριστό, έτσι, όχι άλλους. Και θα παραμείνει Ορθόδοξη, ό,τι και να κάνουν όλοι αυτοί.
Ποιο είναι το μήνυμα που μεταφέρει η αδιάλειπτη παρουσία του Αγίου Φωτός στο πέρασμα των αιώνων? Ο Χριστός ενοχλούσε και συνεχίζει να ενοχλεί τους ισχυρούς. Ενοχλούν το πρόσωπό του, οι διδαχές στην ανθρωπότητα, το προσωπικό του παράδειγμα, ο βίος του, τα έργα του, τα θαύματα και φυσικά η ιδιότητά του. Ο Υιός του Θεού ήρθε στη γη για να θυσιαστεί και να άρει τις αμαρτίες του κόσμου, να νικήσει τον θάνατο και να λυτρώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά του Άδη αλλά και της πλάνης. Με αλήθεια, γνώση, αγάπη και πίστη ποτίστηκε το δέντρο της αιώνιας ζωής και εμείς, εάν το επιθυμούμε, μπορούμε να στηρίξουμε εκεί τον βίο μας. Όλα τα του Χριστού ενοχλούν, όπως είναι φυσικό, τους ισχυρούς, τους παραδεδομένους άνευ όρων στο κακό και τα θλιβερά υποπόδια του. Και το Άγιον Φως, αυτό που η Ελλάδα και φέτος υποδέχεται συμβολικά με τιμές αρχηγικού κράτους, το καθαγιασμένο στον τόπο από όπου ανέβλησε ο χριστιανισμός για να φωτίσει τα σκότη της αγνίας, του ψεύδους και του φόβου, ενοχλεί τους προαναφερθέντες. Κάνουν ό,τι μπορούν για να θαμπώσουν την λάμψη του, για να αποστρέψουν οι Έλληνες το βλέμμα από όσα συμβολίζει. Αυτά που μπορούν να κάνουν είναι λίγα. Γιατί λίγο, ανεπαρκές και ανήμπορο, είναι το κακό που εκπροσωπούν. Έτσι. Ακριβώς επειδή δεν ξεριζώνεται ο σπόρος που φύτρωσε από την παρουσία του Χριστού στη γη, προσπαθούν να υπονομεύσουν το μήνυμα του Ευαγγελίου του. Με αφορμή λοιπόν όλες αυτές τις υποτιθέμενες αμφισβητήσεις, εγείρονται ουσιώδη και αναπάντητα ερωτήματα. Εάν έστω υπήρχε και η παραμικρή ένδειξη απάτης, ερωτούμε, δεν θα την κατήγγυλαν πρώτοι από όλες ποιοι? Οι αλόθρισκες Ισραηλινές αρχές ασφαλείας. Δεν υπάρχει όμως κάποια καταγγελία. Καμία, ποτέ. Αυτό τι άλλο μπορεί να σημαίνει παρά το ότι η αφή δεν μπορεί να είναι προϊόν απάτης? Μέχρι σήμερα όμως ποτέ δεν είχαμε κάποια τέτοια καταγγελία. Έτσι. Επίσης κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Πάμπολες μαρτυρίες αυτοπτών προσκυνητών βεβαιώνουν ότι το Άγιον Φως την ώρα της ελετής πλανάται στον πανίερο ναό της Αναστάσεως σαν πύρινες μπάλες φωτός. Άλλη θαυμαστή μαρτυρία είναι ότι τα σβησμένα καντήλια ανάβουν μόνα τους και το σπουδαιότερο, το Άγιον Φως τα πρώτα λεπτά της ώρας δεν έχει τις ιδιότητες του φυσικού φωτός, διότι δεν καίει. Έχει το στοιχείο της αηλότητας και όπως όλοι έχουμε δει στην τηλεόραση, δάδες 33 κεριών με μεγάλη φλόγα, τα πρώτα λεπτά της αφής του Αγίου Φωτός αγγίζουν τα σώματα και τα πρόσωπα των πιστών χωρίς αυτά να καίγονται. Πώς λοιπόν μια φυσική φωτιά έχει αυτό το θαυματουργικό στοιχείο της ακαΐας, ας μας απαντήσουν. Δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη ότι, είναι άκτιστο, ότι πρόκειται περί ακτίστου φωτός αυτό? Βεβαίως. Πέραν αυτών, τίθεται το ερώτημα. Γιατί εφόσον η αφή του Αγίου Φωτός είναι ένα φυσικό γεγονός, όπως ισχυρίζονται, ναι, γιατί δεν το μιμούνται οι αιρετικές κοινότητες των Ιερουσαλήμων? Παπικοί, μονοφυσίτες, Προτεστάντες. Μπορούν να το κάνουν. Έτσι. Αλλά ανέχονται να το διοργανώνει ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων και ακόμη ασπαζόμενη τη χείρα του να το λαμβάνουν από τον Ελληνορθόδοξο Πατριάρχη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί δεν το κάνουν? Άμα είναι φυσικό φως, πάνε να το κάνουν και οι άλλοι. Οι αιρετικοί. Ας το κάνουν. Δεν είναι, γι' αυτό δεν το κάνουν. Έτσι. Και επιπροσθέτως, γιατί οι αλόθρισκες Ισραηλινές αρχές ανέχονται, όπως είπαμε, μια απάτη που επιβεβαιώνει την Ανάσταση εκείνου τον οποίον ανασταυρώνουν καθημερινώς με το Ταλμούδ και την Καμπαλά, εφόσον ο Ιουδαϊσμός
δεν αποδέχεται τον Κύριο ως τον αληθή Μεσσία. Και να πω εδώ το πάρα πολύ σημαντικό, ότι το Άγιο Φως είναι η μοναδική θεϊκή μαρτυρία εναντίον, είπαμε, του οικουμενισμού, εναντίον της ψευδοστηνόδου της Κρήτης. Ακριβώς. Άνωθεν είναι η απάντηση. Ακριβώς. Δεν είναι δικιά μου η απάντηση, αν και υπάρχουν, όπως δείξαμε, και πολλές απαντήσεις Αγίων, ναι, και ναι, Πατέρων. Έτσι. Το Άγιο Φως είναι η άνωθεν απάντηση στον οικουμενισμό, στην πανθρησκεία, στην ψευδοσύνοδο της Κρήτης που ονόμασαν τις αιρέσεις ως εκκλησίες. Άμα είναι εκκλησίες, ας να κάνουν ένα... Άγιο Φως, ναι, να δούμε. Ναι. Άμα είσαι εκκλησία, κάνε Άγιο Φως. Δεν έχει. Δεν έχει όμως. Άρα δεν είναι εκκλησίες. Ακριβώς. Είναι αιρέσεις. Έτσι. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, τι μεγάλο κακό απομείωση της Ορθοδόξου Πίστος κάνανε στην ψευδοσύνοδο της Κρήτης. Λοιπόν, επίσης, άλλο ερώτημα. Είναι δυνατόν τα γεγονότα αυτά που έστρεψαν πολλούς χριστιανούς από την απιστία στην πίστη και μέχρι ακόμη και στην μοναστική βιωτή, ασπάστηκαν το μοναχικό βίο, να είναι ομαδική παρέστηση, η οποία λαμβάνει η χώρα κάθε χρόνο την ίδια μέρα και ώρα σχεδόν σε όλους? Μη γέννητο. Τα αισθήματα χαράς και πίστεως των πιστών, η ενθάρρυνση των αγιοταφητών πατέρων και των προσκυνητών και η επιβεβαίωση της υπεροχής της Ορθοδοξίας, δηλαδή της αληθείας, έμπροσθεν των αριθμητικώς υπερεχόντων αλλοπίστων και αλλοδόξων, δύναται να είναι έργο πλάνης ανθρωπίνης ημί. Πώς να παραδεχτούμε για το Άγιον Φως απόψεις που ούτε οι αιρετικοί Αρμένοι και Κόπτες δεν τολμούν να διατυπώσουν? Αντιθέτως, αναμένουν και αυτοί να παραλάβουν το Άγιο Φως από τον Ορθόδοξο Πατριάρχη μεταφανών και λαμπάδων και να το μεταδώσουν στους πιστούς τους. Όλα αυτά τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Και η ζώσα πραγματικότητα της αμομή του ημών Ορθοδόξου Πίστεως κονιορτοποιεί την παραφιλολογία και το ψεύδος των χριστιανομάχων που επιτίθενται κατά του θεανδρικού προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού παραμονές μεγάλων εορτών με πεδαριώδη δημοσιεύματα. Έτσι. Το μήνυμα λοιπόν το οποίο εξάγουμε από την σημερινή παρουσίαση του Αγίου Φωτός είναι ότι ο Χριστός πράγματι αναστήθηκε και ότι είναι συνεχώς στο πλευρό μας με πολυπίκυλους τρόπους. Εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές τον εγκαταλείπουμε. Εκείνος όμως δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Και το φανερώνει αυτό με πολλές άλλες αποδείξεις, ιδίως με την απόδειξη της ελεύσεως του Αγίου Φωτός κάθε Μεγάλο Σάββατο. Έτσι λοιπόν, αυτό το γεγονός είναι μία πρόσκληση και μία πρόκληση για όλους μας να βιώσουμε το Άγιον Φως μέσα στις ψυχές και τις καρδιές μας. Και να καταλήξουμε με τον υπέροχο στίχο, τον οποίον λέμε το βράδυ της Αναστάσεως. «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών». Πολύ ωραία. Πάτερ μου, να σας ευχαριστήσω. Νομίζω τα είπατε όλα. Και για όποιους αμφισβητείες και όλους αυτούς τους γραφικούς τύπους που περιφέρονται από κανάλι σε κανάλι, νομίζω αν δούνε μια τέτοια εκπομπή θα σταματήσουν να μιλάνε, έτσι και να λένε όλα αυτά τα φλιναφήματα τα οποία έχουμε βαρεθεί να ακούμε. Και ο κόσμος νομίζω έχει κρίσει και κρίνει και μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Πολύ σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν καταπληκτικά όλα αυτά τα οποία ακούσαμε. Ομολογώ ότι τα περισσότερα δεν τα γνώρισα και εγώ πρώτη φορά τα άκουσα από εσάς. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα και καλή ανάσταση, Πάτερ μου. Την ευχή σας να έχουμε. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την θεϊκή προέλευση του θαύματος το οποίο βιώνουμε κάθε Μεγάλο Σάββατο στον Πανάγιο Τάφο. Ευχόμαστε σε όλους καλή εβδομάδα και καλή Ανάσταση. Να είστε καλά.